Καλημέρα, Γιάννη μας. Λοιπόν, παραμένουμε στον αντένα γιατί το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις. Λοιπόν, θυμίζω γιατί και ο ίδιος ο Μάρκος Σεφερλής σε πολλές συνεντεύξεις του το είχε πει το τελευταίο διάστημα ότι την επόμενη σεζόν και συγκεκριμένα μετά τις γιορτές θα τον βλέπαμε με μία εκπομπή σατυρική με σκετσάκια στον αντένα. Η αλήθεια είναι ότι και στους δημοσιογράφους, όταν έγινε στην αρχή έτσι, μια συνέντευξη τύπου και μας ενημέρωσαν για το νέο πρόγραμμα, μας είχαν μιλήσει για αυτή την συνεργασία, γιατί ούτως ή άλλως ο Μάρκος Σεφερλής έχει παρουσία στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, γιατί έχει τα έργα του τα θεατρικά παίζονται εκεί. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια ανατροπή. Καταρχήν να πούμε την είδηση ότι στον άμεσο προγραμματισμό του Αντένα, δηλαδή στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο, ας πούμε, δεν υπάρχει κάτι για τον Μάρκο Σεφερλή. Ξέρουμε δηλαδή για το Your Face and Familiar και το Καφέ της Χαράς. Και επειδή έχω επικοινωνήσει με επίσημη πηγή του Αντένα, μου είπε ότι στον άμεσο προγραμματισμό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Μάρκος. Μήπως λοιπόν έχουμε μία αρπαγή, μήπως έχουμε ένα κλέψιμο, όπως λέμε έτσι και με ποδοσφαιρικούς όρους. Τι εννοώ λοιπόν. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μάρκος Σεφερλής βολιδοσκοπήθηκε από την Ατσούν Media για ενδεχόμενο συνεργασίας. Προσέξτε τώρα εδώ τι μπορεί να γίνει. Πρόγραμμα. Η Ατσούν Media απέθεια είναι για να σε ρωτήσω. Έτσι. Τα μίντια του Ατσούνι. Λοιπόν, εξηγούμε. Εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Η Ατσούν ξέρουμε ότι έχει το Survivor, έχει το Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει το Voice, έχει project, έχει προγράμματα τα οποία κάνουν μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία και σε συνέχεια τα έφερνε ο Sky εδώ. Και συζητούσε με τον Αντένα το καλοκαίρι να πούμε. Μπράβο. Έτσι. Για το Voice και το ταλέντο. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησα πάλι και με τον Αντένα και μου είπαν ότι τουλάχιστον για το ταλέντο, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια επαφή να γίνει, ας πούμε, το ταλέντο να πάει στον Αντένα, λέω για παράδειγμα. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι ο Ατσούν παραμένει στο Sky. Ωραία. Άρα λοιπόν ξαναλέω την είδηση. Μήπως έχουμε αρπαγή του Μάρκου Σεφερλή από την Ατσούν Media. Τι αρπαγή, αφού δεν είναι στο πρόγραμμα του Αντένα. Λοιπόν, για να κάνει τι, πολύ σωστά. Ξέρω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Ατσούν συζητάει με το Sky για διάφορα project και για reality και για κάποια show τα οποία έχει στην Τουρκία ο ίδιος ο παραγωγός. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι εφόσον λέμε δεν υπάρχει στον άμεσο προγραμματισμό του Αντένα κάποια εκπομπή, αυτή η σατυρική εκπομπή με τα σκετσάκια, μήπως λοιπόν θα μπορούσε ο Μάρκος Σεφερλής να συνεργαστεί με την Ατσούν και άρα και με τον Sky. Έχω δύο ερωτησούλες πολύ εύκολες και γρήγορα. Ναι, έχω γρήγορα. Πότε θα έπαιζε ο Μάρκος ο Sky? Κάθε πότε θα έπαιζε στον Αντένα? Μια φορά τη βδομάδα. Ο Μάρκος, μια φορά τη βδομάδα, θα ήταν, Γιάννη μου. Ποιος? Ο Μάρκος, στον Αντένα. Θα ήταν μια φορά την εβδομάδα. Ναι, ναι. Και λέω τώρα εγώ, ο Μάρκος έχει μια χαρά δική του εταιρεία παραγωγής. Δεν πάει κατευθείαν στο Sky να κάνει τον deal, τι το θέλει τον Ατσούν. Να δίνει δηλαδή ποσοστό. Μήπως η πρόταση, ξαναλέω, του Ατσούν είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο. Μήπως είναι για project, Στεφάνε. Αυτό θέλω να πω. Και το λέω με ένα πλάγιο τρόπο ούτως ή άλλως. Δεν θα κάνει ο άνθρωπος αυτό που ήταν να κάνει στον Αντένα. Θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Αυτό δεν κάτι άλλο. Γιατί σας είπα από την αρχή ότι η Ατσούν Media κάνει συγκεκριμένα project. Δεν αφορά αυτό την εποχή. Δεν σε παρακολουθούν, Γιάννη μου, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν. Δεν σε παρακολουθούν. Αν σας μπέρδεψα, σας ζητώ συγγνώμη. Όχι, Γιάννη μου, δεν έφταιγες εσύ. Είπες εσύ χαρά τα πες. Αλλά δεν έφταιγες. Άρα λοιπόν. Να επιβεβαιώνεται πάντα, κρατάει πάντα, θέλει πάντα να επιβεβαιώνεται και πάντα επιβεβαιώνεται, κρατάει πάντα την πισινή του και εκεί μας μπέρδεψες. Εγώ λοιπόν σας έχω ένα ερωτηματικό το οποίο θα το εξετάσουμε στο μέλλον. Ούτως ή άλλως η Ατσούν Media, να πω και άλλη είδηση τώρα, έχει βολοδοσκοπήσει και πολύ γνωστή παρουσιάστρια του Open, που είναι αυτή τη στιγμή με ενεργό συμβόλαιο, και παρουσιάστρια το Star. Τέλος, δεν λέω τίποτα άλλο, θα τα δούμε στην πορεία τι από όλα αυτά θα κλείσω. Μάλιστα. Χαμός. Και τα λες έτσι, τα στο τέλος. Τρελαθούμε όλοι μαζί εδώ. Γιάννη, μας ευχαριστούμε καλά.